Και πάω τώρα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η UNICEF. Θα καλημερίσω ευθύς αμέσως την καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, κυρία Ελένη Κατσαρού. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ για να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες, κυρία Κατσαρού. Καλημέρα και στους εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, να δούμε γιατί υπογράφηκε αυτό το μνημόνιο και με ποιες δεσμεύσεις. Γιατί όταν μιλάμε για τη UNICEF, γνωρίζουμε όλοι μας και πάει το μυαλό μας στα δικαιώματα των παιδιών. Και δεν είπα πολλά για να τα πείτε εσείς στη συνέχεια τα υπόλοιπα. Ακριβώς, όπως το είπατε, θα φτιαχτεί ένα κέντρο δικαιωμάτων του παιδιού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο θα αναλάβει δράσεις και ερευνητικές σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού στην περιφέρεια Κρήτης, στην Ελλάδα ευρύτερα και στις γειτονικές χώρες της περιοχής μας. Στην περιοχή μας γίνονται πόλεμοι, δεν είναι μια περιοχή ήσυχη, οπότε καταλαβαίνετε ότι συνέχεια απειλούνται τα δικαιώματα των παιδιών και θα γίνουν και δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού πάνω σε αυτά. Όταν λέμε παιδί εννοούμε όλα τα άτομα από 0 μέχρι 18 ετών, ένα μεγάλο δηλαδή φάσμα πληθυσμού, και όταν λέμε δικαιώματα εννοούμε όλα τα δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα με τις διακηρύξεις των Ηνωμένων Εθνών. Βέβαια το μεγάλο ζητούμενο είναι πόσο σεβαστά γίνονται αυτά τα δικαιώματα, όχι μόνο από μεγάλους αν θέλετε οργανισμούς, αλλά και από τους ίδιους τους ηγέτες χωρών, οι οποίοι θέλουν κατά τα άλλα να προασπίζουν τα δικαιώματα τα ανθρώπινα και τα δικαιώματα των παιδιών. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είναι ζητούμενο και πολιτικό, αλλά και της καθημερινής μας ζωής, γιατί τα δικαιώματα του παιδιού και του ανθρώπου απειλούνται κάθε στιγμή γύρω μας, στην καθημερινή μας ζωή, από όλους μας, και όχι μόνο σε περιόδους πολέμου ή σε περιόδους κρίσεων, βίας κλπ, αλλά και στην απλή καθημερινή μας ζωή, δηλαδή στο πόσο ποιοτικό χρόνο δίνει ο γονιός στο παιδί του, που έχει δικαίωμα να έχει ποιοτικό χρόνο με το γονιό του, τι διατροφή δίνει στο παιδί του κλπ. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα πολύ ευρύ. Δεν είναι, παλιά τη UNICEF την είχαμε συνδεδεμένη μόνο με τα παιδιά του τρίτου κόσμου κτλ. Δεν είναι έτσι. Είναι, τα δικαιώματα του παιδιού έχουν να κάνουν με όλα τα κράτη, με όλες τις ηγεσίες όπως είπατε, αλλά και με όλους εμάς. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε πρακτικό επίπεδο, πόσο άμεση μπορεί να είναι η παρέμβαση και σε ποια ακριβώς θέματα πανεπιστημίου, όπως επίσης και της UNICEF? Γιατί από τη μία θα πάρω και θα πω ή θα σκεφτώ ότι μιλάμε για παραγωγή γνώσης και έρευνας, από τη στιγμή που μιλάμε για το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα σκεφτώ για τη διάδοση των δικαιωμάτων του παιδιού ευρύτερα στην κοινωνία και όχι μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Θα μπορούσα να σκεφτώ την διάσταση της ενσωμάτωσης του δικαιωμάτου του παιδιού στο ακαδημαϊκό, διδακτικό, ερευνητικό έργο. Αυτός αποτύπωμα πώς θα μπορεί να περάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ίδια κοινωνία και ποιο θα είναι εκείνο το μέγεθος της παρέμβασης που θα μπορεί να έχει όλη αυτή η προσπάθεια που καταβάλλεται μαζί με τη UNICEF, έτσι ώστε να αλλάξουν ενδεχόμενα πράγματα ή να αλλάξουν όχι ενδεχόμενα, να αλλάξουν πράγματα, κυρία Κατσαρού? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όπως το είπατε, δηλαδή τριπλή θα είναι η δράση, δράση έρευνας, δράση διδασκαλίας και δράση στην κοινωνία. Δηλαδή έχουμε ξανά επικοινωνία με τη UNICEF, πάλι θα έρθει η αντιπροσωπεία της 20 με 21 Ιουνίου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και θα γίνουν σεμινάρια στους διδάσκοντες για να περάσουν αυτά τα μηνύματα στα μαθήματά τους κλπ, σε όλα τα μαθήματά, και δεν συμμετέχει εδώ μόνο το Ρέθυμνο που έχει σχολές θεωρητικές και που μπορούν να βάλουν τέτοια ζητήματα στα μαθήματα, αλλά και οι σχολές του Ηρακλείου. Η ιατρική έχει δείξει ενδιαφέρον, ειδικά παιδίατροι
που είναι και έχουν αναπτύξει και ακτιβιστική δράση. Επομένως, νομίζω ότι έτσι διεπιστημονικά, αν το προσεγγίσουμε το θέμα, θα μπορέσουμε να, να προχωρήσουμε και σε αλλαγές, όπως λέτε, ή έστω σε προτάσεις αλλαγών προς τις ηγεσίες, όπως είπατε πριν. Ξέρετε, τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι έστω και μια ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και μια ευαισθητοποίηση των γονιών σε τοπικό επίπεδο είναι ένα βήμα προς την αλλαγή. Mm. Δηλαδή να μην το υποτιμούμε κι αυτό. Σαφέστατα, δεν, οποιαδήποτε παρέμβαση έρχεται δεν κάνει να την υποτιμούμε. Είναι κάτι το οποίο θα τρέξετε εσείς με την ομάδα σας, κυρία Κατσαρού? Ευελπιστώ ότι θα φτιαχτεί μια επιτροπή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, η οποία θα τρέξει αυτή τη συνεργασία και η οποία, όπως είπα προηγουμένως, θα είναι και διεπιστημονική, γιατί και παιδαγωγοί από αυτούς που προέρχομαι εγώ, αλλά και οι κοινωνιολόγοι, οι κοινωνικοί επιστήμονες ευρύτερα ενδιαφέρονται, όπως και οι γιατροί, όπως σας είπα πριν. Δηλαδή νομίζω ότι θα υπάρξει μια διεπιστημονική επιτροπή. Είναι πολύ βασικό, έτσι όπως ακούγεται τουλάχιστον αυτή την ώρα, οποιοδήποτε λιθαράκι είναι πολύτιμο, το επαναλαμβάνω, σε αυτή την προσπάθεια για τα δικαιώματα, για την ευημερία των παιδιών και κυρίως μηνύματα τα οποία μπορούν να περνούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκεί στους άλλους τους άρχοντες που παίζουν με τις δικές μας τις ζωές. Και κανείς, είναι λόγια δικά μου για να μην μπορέσει να μην κατηγορήσει κάποιος εσάς, κυρία Κατσαρού, γι' αυτό και διευκρινίζω δημόσια, και επειδή κανένας από εμάς δεν κάνει να ξεχνάει ότι εμείς είμαστε που επιλέγουμε τους ανώτατους άρχοντες, ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη δύναμη στα χέρια μας, αρκεί να καταλάβουμε ότι αυτή τη δύναμη με το δικό μας τρόπο και με τη δική μας την ψήφο πρέπει να την εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να είμαι σαφής, επαναλαμβάνω, δικό μου το σχόλιο δεν πάει στην κυρία Κατσαρού, έτσι ώστε να μην παρεξηγηθούμε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε πάνω σε αυτά τα οποία είπατε, κυρία Κατσαρού, περισσότερο. Εντάξει, να σας ευχαριστήσω πολύ που μας δώσατε τη δυνατότητα να έχουμε αυτή την επικοινωνία και την ενημέρωση του κόσμου. Χθες κάναμε μια εκδήλωση και στο Ρέθυμνο από η Ματινή, μια ανοιχτή ομιλία του διπλωματικού εκπροσώπου της UNICEF στην Ελλάδα, που έβαλε αυτά τα ζητήματα και έτσι ξεκίνησε αυτός ο διάλογος, ο οποίος, όπως σας είπα, τον επόμενο μήνα θα συνεχιστεί. Μόλις κανονίσουμε κάποιες δράσεις, θα είναι χαρά μου να το ξαναπούμε. Πάντα εδώ δίπλα σας σε όλες αυτές τις δράσεις, σας το έχουμε αποδείξει και νομίζω ότι θα είμαστε σε επικοινωνία και όλα αυτά θα τα βλέπουμε και θα ενημερώνουμε τον κόσμο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κυρία Κατσαρού. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή συνέχεια στο έργο σας. Επίσης.